Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε. Είμαστε σελίδα 1055 και θα διαβάσουμε τον αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, ιδιαιτέρως μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Είναι από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Β και εδάφιο 22. Β 22 με τη χάρη του Χριστού. «Τας δε νεανικάς επιθυμίας φύγε, φεύγε και ζήτη τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους συζητήσεις φιλονικίας παρετού, εξεύρων ότι γεννώσει μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος της αντιφρονούντας, μήποτε δώσει εις αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσω στην αλήθεια και να ανανύψωση από τις παγίδες του διαβόλου, υπό το οποίο είναι επιπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου. Κοίνος και δε τούτο, ότι εν τας εσχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιρή χαλεπή, διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόησοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής, και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι, ήτην εσυσχωρούσι εις τας οικίας, και εχμαλωτίζουν τα γυναικάρια τα απεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνωση και ποτέ δεν δύνατη να έλθωσιν εις την γνώση της αληθείας. Καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ανδρής αντέστησαν εις το Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, αδόκιμοι στην πίστην, αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε. Συ όμως παρικολούθησας την διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τα οποία μη συνέβησαν, εν αντιοχία, εν εικονίω, εν λύστρης, ο οποίος διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ηλευθέρωσαν ο Κύριος. Και πάντες δε, οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δι' άνθρωποι και γόητες, θέλουσι προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σημαίνει σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνως έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν ή σωτηρίαν διά της πίστεως σε Χριστώ Ιησού. Όλη η γροφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, κατηρτισμένος εις πανέργων αγαθών. Αμήν. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που θέλει να γίνει σκεύος τιμίας χρήσεως, γιατί σε οποιαδήποτε οικία υπάρχουν σκεύη σάτιμων χρήσεων και τιμίαν χρήσεων. Κάθε άνθρωπος που θέλει να γίνει σκεύος τιμίας χρήσεως πρέπει να καθαρίζει τον εαυτό του πρώτον από τις ετεροδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες και αιρέσεις απολίας και δεύτερον από τους ετεροδιδασκάλους, ψευδοδιδασκάλους και αιρετικούς. Και τότε θα γίνει σκεύος τιμίας χρήσεως, ξεχωρισμένο από το Θεό υγιασμένο, εύχριστο εις το Δεσπότη, ετοιμασμένο στις πανέργων αγαθών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει τώρα να προσέχει τις νεανικές του επιθυμίες. Είναι μεν σκεύος τιμίας χρήσεως, αλλά οι νεανικές επιθυμίες υφίστανται στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό, για να τις αποφεύγει, πρέπει να κάνει 5 βασικά χαρακτηριστικά. Να έχει, να ζητάει να έχει, πρώτον δικαιοσύνη.
τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σάρι παροημάτιο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι υπακοή, υποταγή κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Δεύτερον, πίστη. Και μάλιστα πίστη πραγματικά με ιδιαίτερο τρόπο να εμπιστεύεται τον Πατέρα, την αγάπη Του, τον Υιό, τη χάρη Του και το Πνεύμα το Άγιο, την οδηγία Του. Η πίστη δεν είναι ένα απλό ζήτημα, δηλαδή δεν πιστεύω και τα δαιμόνια λένε ότι πιστεύουν και φρύτουνε. Δεν είναι αυτό πίστης. Πίστης είναι η απόλυτος εμπιστοσύνη. Η απόλυτος εμπιστοσύνη στον Τριαδικό Θεό. Η απόλυτος εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν πρέπει να ζητάει ο άνθρωπος να έχει τη δικαιοσύνη του Θεού, την πίστη, να είναι πραγματικά άνδρας πίστεως και δυνάμεως. Τρίτον, την αγάπη, αλλά όχι την ανθρώπινη, τη γήινη αγάπη που δεν έχει καμία αξία, καμία ισχύ. Την αγάπη του Θεού Πατρός που εκφιέεται στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και τέλος, την ειρήνη με τα πάντων όμως των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό να ζητάμε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Αλλά ποιον πάντων, εδώ το ξεκαθαρίζει για να είναι απολύτως καθαρό. Με τα πάντων των επικαλουμένων, διότι μόνο όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού σώζεται, με τα πάντων των επικαλουμένων τον Κύριο, αλλά μόνο εκαθαράς καρδίας. Πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να ξεχωρίσουμε αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ζητάμε για να μπορούμε να αμεινόμεθα ανεξαρτήτως ηλικίας στις νεανικές επιθυμίες και μάλιστα λέει νεωτερικές επιθυμίες, νέα πράγματα στη ζωή μας. Φοβερό, ζητάω νέα πράγματα, δηλαδή πλούτο, δόξα, σαρκικές απολαύσεις, νέα πράγματα, να προσέχουμε, να αποφεύγουμε τις νεωτερικές επιθυμίες και ο τρόπος για να τις αποφεύγουμε είναι να ζητάμε δικαιοσύνη Θεού και όχι ανθρώπινη, πίστη στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού, στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Τρίτον, αγάπη, αλλά αγάπη θεϊκή, πατρική, πληρούμενη Πνεύματος Αγίου, να ζητάμε ο Θεός να πλημμυρίζει την καρδιά μας με αγάπη και πάντα το λέω ιδίως στα ζευγάρια, και τα παντρεμένα και τα αρεβωνιασμένα και αυτά που προχωράνε, να ζητάνε την αγάπη του Θεού Πατρός διά Πνεύματος Αγίου να πλημμυρίζει την καρδιά του συντρόφου, συζύγου, αρεβωνιαστικού, την καρδιά του συντρόφου για αυτήν, αλλά και την καρδιά τη δική του, της, διά των άλλων. Πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να ζητάμε την αγάπη του Θεού Πατρός και βεβαίως προς τα μέλη της οικογένειάς μας, αλλά και προς πάντα στους ανθρώπους. Όχι τους αδελφούς μας, και πρέπει αυτό να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η εντολή του Κυρίου μας είναι συγκεκριμένη. Ο νόμος τι έλεγε, να αγαπάμε τον πλησίον μας και να μισούμε τον εχθρό μας. Ο Κύριος όμως έρχεται και τα αλλάζει. Και λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, πρώτα τους εχθρούς σας. Για σκέψου. Εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Να αγαπάτε και να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται. Να αγαπάτε και να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούνε. Ιδιαιτέρως δεν αγαπάτε και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Γιατί τότε θα γίνετε πραγματικά παιδιά του Πατρός σας, του εν της ουρανής, δηλαδή θα είστε τέλειοι καθώς ο Πατέρας σας θα είναι τέλειος. Αυτή την αγάπη θέλει ο Θεός.
καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής, πίστος ανυποκρίτου, αλλά την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά μας. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε και πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, ζητάμε. Το στόμα μας μιλάει, αλλά με το μυαλό μας ζητάμε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και το άλλο που είναι πολύ χρήσιμο. Γράφετε τα αιτήματά σας και μιλάτε γλώσσες ως το παράκλητο στο Πνεύμα της Αληθείας να προσεύχετε όπως έκανε ο Εζεκίας, να προσεύχετε για τα αιτήματά σας ένα-ένα και σε όλα θα απαντηθούν. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, η προσευχούλα, ούτε απλώς να μιλάω γλώσσες, είναι πολύ σημαντικό γιατί οικοδομώ τον εαυτό μου, αλλά η προσευχή μας πρέπει να έχει στόχο. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Έχει στόχο η προσευχή μας. Άρα λοιπόν ζητείτε τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη με τα πάντων όμως των επικαλουμένων τον Κύριο καθαράς καρδίας και προσοχή τασμοράς και απαιδεύτους συζητήσεις, εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, παρετού εξεύρωνε του γενός συμμάχες. Μη λες πολλά. Μην ακούς πολλά. Μην γράφεις πολλά. Μην διαβάζεις πολλά. Μόνο το Λόγο του Θεού. Εν τη πολυλογία δεν λείπει ποτέ η αμαρτία. Καλύτερα είναι να ακούς παρά να μιλάς. Γιατί αυτές οι συζητήσεις γεννούν μάχες. Τι θα πει μάχες, τσακωμή. Φοβερό είναι αυτό. Να τσακώνεσαι με τον οποιονδήποτε. Το γείτονα, με τον συγγενή, πολύ περισσότερο με τον αδελφό σου, με την οικογένειά σου. Φοβερό είναι να τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, τα παιδιά σου. Ο Θεός να μας φυλάει. Γεννώσει μάχας. Και πότε γεννιόνται οι μάχες, όταν λες πολλά. Είπαμε, θα ακούμε και δεν θα μιλάμε. Λίγο θα μιλάμε. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται. Τι ωραίο είναι αυτό. Αλλά πρέπει να έχει πάλι τέσσερα χαρακτηριστικά. Μάθετε από εμού πρώτον ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Πραότητα. Ξέρετε τα πραότητα. Δεν θυμώνει, δεν αγριεύει. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Και αν καμιά φορά έρθουν έτσι τα πράγματα που οργιστείς, φύγε. Πήγαινε κρύψου. Προσευχή σου για να έρθει η ειρήνη του Χριστού πάλι στην καρδιά σου. Πες στο δωματιό σου, στην ανάγκη. Συγγνώμη, θα το πω αυτό, αλλά το κάνω και το είχα κάνει και το έχω κάνει και είχε πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπες στην τουαλέτα. Συγγνώμη, πάω τουαλέτα. Και εκεί προσευχή σου, ζήτα το αίμα του Χριστού και ο Κύριος θα σου δώσει ειρήνη. Άρα λοιπόν, πράος και ταπεινός στην καρδιά πρώτον. Δεύτερον, διδακτικός. Όχι δάσκαλος. Και πώς θα διδάσκω. Τύπος του ποιμνίου, με το παράδειγμά σου. Αυτός είναι ο καλύτερος ευαγγελισμός και η καλύτερη διδασκαλία. Με το παράδειγμά σου θα διδάσκεις αυτά τα οποία δεν θα τα καταφέρεις και να προσπαθήσεις να τα πεις με λόγια. Διδακτικός, ανεξίκακος, πολύ σοβαρό. Συγχωρητικός, μακρόθυμος. Μην κρατάς κακία. Μπορεί ένας χριστιανός να κρατάει κακία. Αν θυμώσει, αν αγριέψει, έρχεται ο διάβολος και το θυμίζει. Τι είδες αυτός, τι έκανε, τι σου είπε, πώς είπε, πώς θα... ανεξίκακος, μακρόθυμος. Και τέλος, το πιο σημαντικό, παρόλο που είναι διδακτικός όπως είπαμε, τώρα όμως διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα φρονούνε αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Μην γυρίζεις την πλάτη και φεύγεις. Γιατί? Γιατί πρέπει να βοηθήσεις με την ελπίδα ότι
ο Θεός μπορεί να δώσει σε αυτούς μετάνοια. Αλλά όχι με πολλά λόγια. Με το παράδειγμά σου, με την ταπείνωσή σου. Με την ταπείνωσή σου για να βρίσκεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια και να επιστρέψουν από την παγίδα του διαβόλου από το οποίο είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα αυτού. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι από το διάβολο. Τους έχει δέσει. Είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με σκέψεις, είτε με διαλογισμούς, είτε με διδασκαλίες, είτε με φιλοδοξίες. Ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ καλό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνία να έχουμε με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν περάττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, και ποιο είναι το φως? Ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εάν όμως περιπατώμεν το φωτί, καθώς και αυτός είναι το φωτί, τότε και μόνο τότε έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Τι θα πει κοινωνία μεταλλήλων? Κοινωνία αγάπης, κοινωνία μακροθυμίας, κοινωνία συγχωρητικότητος. Τότε έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον και τότε και μόνο τότε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν δεν έχουμε κοινωνία αγάπης μεταλλήλων, το αίμα του Χριστού είναι άχρηστο για μας. Εάν δηλαδή υπάρχει έστω και ένας τον οποίον δεν συμπαθείς και με τον οποίον έχει πρόβλημα η καρδιά σου, το αίμα του Χριστού δεν έχει δύναμη στη ζωή σου. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Έχετε πίστη Θεού, ώστε ό,τι ζητάτε ο Θεός να σας το δίνει, αλλά προσοχή, όταν προσεύχεστε, συγχωρείτε πάντας τους αμαρτήσαντας ή αμαρτάνοντας προσέ. Και πες, Κύριε Αυτόν, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Με συνειδητά, και αυτό σε ελευθερώνει. Και τότε πραγματικά το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει. Αλλά συνειδητά, Κύριε, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, μου συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, μου είπε, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα. Αλλά με αγάπη και συνειδητά, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Τότε το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και θα είσαι ελεύθερος, ευλογημένος, άγιος. Αυτός είναι ο αγιασμός. Δεν υπάρχει άλλος αγιασμός. Δεν υπάρχει αγιασμός που δεν προέρχεται από το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Δεν υπάρχει άλλος αγιασμός. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, όπου και να πηγαίνουμε, όσο και να εργαζόμαστε, όσο και να μετανοούμε. Εάν πραγματικά δεν συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά τους αμαρτήσαντες, τους αμαρτάνοντας, οποιονδήποτε έχει κάτι με σένα να προσευχόμαστε, να τον ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από μας, τότε τσάμπα προσευχόμαστε. Αγιασμός δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει αγιασμός, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Δεν θα βλέπουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Δεν θα εργάζεται, δεν θα ενεργεί. Ξέρετε, θα πει να μην ενεργεί, να μην σου μιλάει, να μην σε οδηγεί, να μην σε κατευθύνει, να μην σε ελέγχει, να μην σε διορθώνει. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτός λοιπόν είναι ο αγιασμός. Άρα λοιπόν, πράος προς πάντας, διδακτικός ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος αντιφρονώντας, μήποτε δώσει σε αυτούς με αυτή την ελπίδα μετάνοια εις το να γνωρίσουν την αλήθεια και να γλιτώσουν από τις παγίδες του διαβόλου. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να το δούμε για τις μέρες που ζούμε. Γιατί είμαστε στις έσχατες ημέρες. Και
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Απόστολος Παύλος το τονίζει. Πού, πότε, στην τελευταία επιστολή της ζωής του προς τον Τιμόθεο. Μετά θα αποκεφαλιστεί. Δηλαδή το 68. Η τελευταία επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος την έγραψε στον Τιμόθεο. Γίνωσκε, να είσαι σίγουρος, να το γνωρίζεις καλά, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες, προσέξτε, θέλουν συγγυλθεί καιροί χαλεπή. Ξέρετε τι θα πει χαλεπή? Δεν είναι μόνο δύσκολη, ούτε κακή. Θυσμενής, επώδυνη. Ξέρετε πώς το λέει αλλιώς? Ιωδύνες εγκυμονούσεις. Οι τελευταίες ώρες που η γυναίκα πάει να γεννήσει δεν είναι καιροί κακή. Είναι χαλεπή, είναι επώδυνη. Αυτές είναι οι τελευταίες μέρες που ζούμε τώρα. Γιατί ήδη το ολοκαύτωμα των Ισραηλιτών έχει τελειώσει. Τώρα πια έχουμε μπει στη τελική ευθεία. Το πότε, τους χρόνους και τους καιρούς δεν τους ξέρουμε. Αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο Κύριος έρχεται καθήν όραν δεν στοχάζεστε. Αυτό το ξέρουμε. Γι' αυτό πρόσεχε. Και καθώς βλέπεις τους καιρούς, τους χαλεπούς να πολλαπλασιάζονται, οι οδύνες σε εγκυμονήσεις να πολλαπλασιάζονται, αυτά που γίνονται τώρα και αυτά που θα γίνουν στην εξέλιξη με το Ισραήλ είναι απίστευτα φοβερά. Λόγος του Θεού λέει ότι θα κατανικήσουν κύκλο όλους τους εχθρούς τους. Μη με ρωτήσετε πότε, δεν ξέρω, αλλά έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται εκεί. Επίσης, τι να πω, φοβερά για την κλιματολογική κρίση. Ο Θεός θα φυλάει. Και μάλιστα δεν ξέρω αν θα το βρω. Είχα προσευχηθεί ποια είναι τα σύγχρονα προβλήματα των εσχάτων ημερών. Πρώτον, ακούτε, που έρχονται και επαυξάνονται. Ανεργία και πείνα. Ξέρεις τι θα πει ανεργία? Δεύτερον, ύφεση οικονομική και ακρίβεια. Αυτά τα ζούμε τώρα. Μόνο που είναι αρχές. Γιατί αυτά θα χειροτερεύουν. Κοινωνική αναστάτωση, αναρχία. Κοινωνική αναστάτωση. Κλιματολογική κρίση. Τι να πούμε? Τους τυφώνες, τις πλημμύρες, την ξηρασία. Πόσο σημαντικό είναι. Ο Εφράτης ξεραίνεται, το έχετε διαβάσει. Ο Εφράτης που πότιζε την περιοχή, πόσα, 6.000 χρόνια τώρα. Εκεί γύρω-γύρω, στη μέση των τεσσάρων ποταμών, Τίγρη, Εφράτη, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο, ήταν η Εδέμ. Φοβερό, αδερφοί. Και ξεραίνεται, μπέστε μέσα στο Google, ξεραίνεται ο Εφράτης. Ο Θεός να μας φυλάει. Από την ξηρασία, αλλά και από τις βροχές, τους κατακλυσμούς. Η εκχύληση της αμαρτίας. Τι να πούμε τώρα? Και το χαρακτηριστικό της εκχύλησης της αμαρτίας είναι η ομοφιλοφιλία. Κάτι που δεν το ανέχεται ο Θεός και δεν μπορεί πολλά χρόνια να επιβιώσει η ομοφιλοφιλία στην ανθρωπότητα. Θα έρθει κρίσης. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εδώ είναι το σοβαρό πρόβλημα. Γιατί η αγάπη των πολλών δεν είναι έξω, έξω δεν υπάρχει αγάπη. Μέσα στην Εκκλησία. Το πιστεύεις? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι μέσα στην Εκκλησία η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Αλλά αφού το λέει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Και τέλος για την ώρα, όχι. Η κρίση του Θεού θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού. Καταλαβαίνετε τι περιμένουμε, αδερφοί? Τι είναι αυτά τα οποία, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Γραφή, τι είναι αυτά τα οποία περιμένουμε στους καιρούς, τους χαλεπούς που λέει ο Λόγος του Θεού? Και γιατί θα είναι αυτοί οι καιροί χαλεποί? Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι? Το φύλαυτος είναι πολύ σοβαρή λέξη. Αγαπάω τον εαυτό μου και αδιαφορώ μέχρι και μισό για τον άλλον. Μόνο τον εαυτό μου αγαπώ.
φύλαυτοι, δεν θα τα εξηγήσω όλα, φυλάργυροι. Μήτρη πάντων των κακών είναι φυλαργυρία. Φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς. Αυτό τώρα και τα παιδιά του Δημοτικού, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι στο Δημοτικό, έχουν βάλει μάθημα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν ξέρω ποιος έχει παιδιά πρώτη, δευτέρα, τρίτη Δημοτικού. Είναι φοβερό. Το τι λέγεται εκεί. Εγώ το ψάξα λιγάκι και σταμάτησα. Ο Θεός να φυλάει. Θα ξυπνάς το πρωί, λένε στα παιδιά τώρα 8 χρόνια, 9 χρόνια, και θα λες σήμερα τι είμαι, αγόρι, κορίτσι. Ακούτε αδερφοί, τα πιστεύετε αυτά? Αυτά είναι απίστευτα, έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει. Βλάσφημοι, απειθείς τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακούτε, ακούτε χαρακτηριστικά, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης κανένας, προπετείς, τετυφωμένοι, από την υπερηφάνεια δεν βλέπουνε, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι, έχοντες, ακούτε, μορφή νευσεβίας. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, βέβαια. Αδερφοί αγαπητοί, εγώ εκείνο το μήνυμα το οποίο μου έδωσε ο Θεός και θέλω να σας φέρω είναι: εσύ έχεις τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά? Το έχεις ψάξει? Έχεις κάνει και έχεις κοιταχθεί στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού να δεις εσύ? Μην τυχόν, μην το βλέπεις, τα διαβάζουμε και τα λέμε για τους άλλους. Γιατί έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Και μάλιστα όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με βάση τον εαυτό του τον άλλον, νοητένει. Εμείς πάντοτε όταν διαβάζουμε το Λόγο του και του Θεού, θα εξετάζουμε το δικό μας εαυτό. Θυμάστε την Κυριακή για το κλίμα. Τι σοϊ κλίμα έχεις? Φαίνεις καρπό καλό. Ο Θεός να μας φυλάει. Φέρνεις τα φύλλα ή αγριοστάφυλλα? Και τώρα πάμε ακόμη πιο βαθιά. Μα κάθε στιγμή και πιο βαθιά. Διότι εξ αυτών που διαβάσαμε παραπάνω είναι εκείνοι που εισχωρούνε στα σοικίας. Πρόσεξε ποιον βάζεις σπίτι σου. Πρόσεχε. Προσκαλείς, να προσκαλείς όμως με επίγνωση. Προσκαλείς κάποιον που δεν είναι πιστός, αλλά με επίγνωση ότι δεν είναι πιστός. Προσκαλείς κάποιον που δεν περπατάει καλά, με επίγνωση ότι δεν περπατάει καλά. Προσκαλείς κάποιον που είναι άριστος, με επίγνωση ότι είναι άρρωστος, άριστος, χριστιανός εννοώ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι από τους παραπάνω που διαβάσαμε, που εισχωρούν στα σοικίας, και εχμαλωτίζουν τους αδύνατους. Σκεύος ασθενέστερο είναι, και μάλιστα τα λέει γυναικάρια. Ο Θεός να φυλάει. Ξέρετε, τα πει γυναικάρια, όχι γυναίκες. Γυναικάρια, δηλαδή κοπέλες που, να μην εκφραστώ, καταλαβαίνουμε. Εισχωρούν και εχμαλωτίζουν γυναικάρια, και τα εξηγεί, τα οποία είναι πεφορτισμένα με αμαρτίες που σύρονται από τις επιθυμίες τους, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι, ποτέ όμως δεν μπορούν να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Ακόμη πιο βαθιά τώρα πάμε στις έσχατες ημέρες, στις οδύνες εγκυμονούσεις. Υπάρχουν επίπεδα, αδερφοί. Ανάμεσα σε αυτούς θα υπάρχει και ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, όπως τότε με τον Μωυσή, που ήταν άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν στην αλήθεια. Δεν μπορούσαν να δεχτούν την αλήθεια. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αλήθεια. Άλλα λέει ο Λόγος του Θεού, άλλα ερμηνεύουν αυτοί. Άλλα λέει ο Λόγος του Ευαγγέλιου του Ιησού Χριστού, άλλα καταλαβαίνουν αυτοί. Αντιστέκονται στην αλήθεια, γιατί είναι διεφθαρμένοι το νου. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ξαναλέω,
μήπως εγώ είμαι ένας από αυτούς. Διεφθαρμένη το νου. Κύριε Θεέ μου, αδόκιμη εις την πίστη. Σπούδασο να παραστείς σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, για να είσαι εργάτης που δεν τρέπεσαι για το έργο σου, επειδή ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Αδόκιμη, διεφθαρμένη το νου, αδόκιμη στην πίστη, το αποτέλεσμα όμως τραγικό. Δεν μπορούν να προκόψουν σε τίποτα. Θα πηγαίνουν από αποτυχία σε αποτυχία. Δεν μιλάω επαγγελματικά, οικονομικά, πνευματικά μιλάω. Από αποτυχία σε αποτυχία. Και όχι μόνο πνευματικά, δεν ξέρω, αλλά εδώ μιλάει για πνευματικά. Δεν θα προκόψουν περισσότερο, διότι η ανοησία αυτών θα γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε. Άνθρωποι ανόητοι. Τι θα πει ανόητος? Δεν έχει νόηση, δεν καταλαβαίνει. Άλλα διαβάζει, άλλα καταλαβαίνει. Πόσο φοβερό είναι, αδερφοί. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του ευλογημένου χριστιανού. Εσύ όμως, ξαναλέω, τελευταία επιστολή. Εσύ όμως, Τιμόθεε, συμπορεύθηκες μαζί μου και γνώρισες 7 βασικά πράγματα. Γνώρισες τη διδασκαλία μου. Τη διδασκαλία της αλήθειας. Δεύτερον, τη διαγωγή μου, τον τρόπο της ζωής μου. Τρίτον, την πρόθεσή μου, τι είχα πρόθεση να κάνω. Τέταρτον, την πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τη μακροθυμία μου προς πάντας και την αγάπη μου προς πάντας, αλλά και την υπομονή μου προς πάντας. Αυτά τα 7 πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, είναι που διέγνωσε, που είδε ο Τιμόθεος, καθώς συμπορεύθηκε μαζί με τον Παύλο. Διδασκαλία, διαγωγή τρόπο ζωής, πρόθεση, τι προτίθεται να κάνει, πίστη στον Τριαδικό Θεό, μακροθυμία, αγάπη και υπομονή. Αλλά αυτά έχουν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Διωγμούς, παθήματα, τα οποία μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στην Αχυσαλίστρα, τους οποίους διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων τούτων με ελευθέρωσε ο Κύριος, προσέχετε, και πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θα διωχθούν. Κανόνας. Θα διωχθούν όλοι, όλοι, πάντες, όσοι θέλουν να ζούνε ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού. Από ποιους θα διωχθούν? Από όλους. Από όλους. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι που το διάβαζα τελευταία και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, αδερφοί, αυτό που έχει σχέση. Ιδού όλοι θα συναχθούν ομού εναντίον σου, πλεινουχίδιε μου. Όσοι συναχθώσουν ομού εναντίον σου, κατά σου θα πέσουνε. Ουδέν όπλων κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, εξάπαντος θα διώκεται. Εξάπαντος θα διώκεται. Αλλά ο Κύριος θα τον ελευθερώνει εκ πάντων. Δηλαδή, δεν τον απαλλάσσει ο Κύριος τον Παύλο από τα προβλήματά του, από τους διωγμούς του, αλλά τον φυλάει και τον ευλογεί, προσέχετε, μέσα από αυτά. Αυτό είναι το μυστικό του Θεού. Μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τις ταλαιπωρίες, το επιτρέπει ο Θεός και τον ευλογεί πολύ μέσα από αυτά. Και πάει από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Από χάρη σε χάρη. Προσωπική, οικογενειακή, παντού, κατά πάντα. Γιατί όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Γιατί? Διότι πονηροί άνθρωποι και γόητες, απατεώνες,
θα προκόβουν όλο και χειρότερα, πλανώντες και πλανόμενοι. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι. Φοβερό δεν είναι? Αυτές είναι οι έσχατες ημέρες όμως. Οι έσχατες ημέρες, σας ξαναλέω, δεν είναι παιχνιδάκι. Το να πάει να γεννήσει μία γυναίκα, οι οδύνες εγκυμονώσεις δεν είναι αστιάκι, δεν είναι παιχνιδάκι. Είναι φοβερό. Εσύ όμως, Τιμόθε, μένε πιστός και μετακίνητος σε εκείνα τα οποία έμαθες και σου εμπιστεύθηκε, ξεύρον από ποιον έμαθες και ποιος θα εμπιστεύθηκε. Εκείνος που μας εμπιστεύεται, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο παντοδύναμος Θεός, εν το ονόματι του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, αν είμαστε πιστοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, ορθοτομούντες και ορθοποδούντες στο Λόγο της αληθείας. Αυτός μας διδάσκει και αυτός μας εμπιστεύεται πραγματικά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Γιατί από βρέφους, και υπάρχει το βρέφος που μόλις γεννιέται, αλλά υπάρχει και το βρέφος που μόλις αναγεννάται. Γιατί προσευχόμουν και σκεφτόμουν και λέω, Κύριε, από βρέφους εγώ δεν ήξερα τα ιερά γράμματα, και μου λέει, τα ήξερες. Σκεφτόμουν. Από βρέφους μόλις αναγεννήθηκες, κατευθείαν άρχισες να μαθαίνεις τα ιερά γράμματα. Και πράγματι, μόλις αναγεννήθηκα, πήγα στο Αίγιο και εκεί διάβαζα. Σε 3 μήνες είχα τελειώσει όλη τη γραφή. Την είχα σημειώσει, Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως την υπερηφάνεια και την ψευδοδιδασκαλία, και τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά θα έχεις και καλό καρπό. Και όλους τους ακούοντας εσύ με την καθαρότητα των χειρών σου θα το σώζεις. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να σώζεις ανθρώπους με την καθαρότητα των χειρών σου. Από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωση, η σωτηρία, δια της πίστεως, προσέχετε, της εν Χριστώ Ιησού, πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, δια του Ιησού Χριστού. Και το συμπέρασμα. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, γι' αυτό ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, όπως είπαμε. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Θεόπνευστος τι σημαίνει? Από το Θεό έχει εμπνευστεί αυτός που τη γράφει. Παύλος, Πέτρος, Ματθαίος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Γραφής. Διδασκαλία, έλεγχος, επανόρθωσης εξαιτίας του ελέγχου, εκπαίδευση στη συνέχεια, αλλά εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης του Θεού. Και τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος του Θεού θα είναι άρτιος, προσέχετε, κατηρτισμένος εις παν έργων αγαθών. Άρτιος, τέλειος, έλλειψης ουδεμία. Έλλειψης ουδεμία. Και κατηρτισμένος ακριβώς εις παν έργων αγαθών. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος από βρέφους έμαθε και επιστώθη τα ιερά γράμματα, τα αδυνάμενα να σωφίσωσιν αυτόν η σωτηρίαν δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Και εμείς λέμε, Κύριε, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας να είμαστε πραγματικά άνθρωποι που να είμεθα
Αρτί, μη έχοντες δε μία ανέλυψη, να γίνεται, ο Θεός μπορεί να το κάνει. Άρτη τέλη, με αποτέλεσμα να είμαστε κατηρτισμένοι από τον Χριστό, εις πάνε έργων αγαθών. Το έργο μας να είναι αγαθό, με καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.